Καλημέρα, κυρία Επιστήμη μου, τι κάνετε? Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα. Αχ, Κατερίνα μου, έλα πες την ύφη μου ότι το όνομά μου είναι ωραίο. Πάρα για πολύ. Να σας πω μετά τι έχω τραβήξει. Α, εσείς, ναι, για πείτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα με προσοχή γιατί το πρόβλημά μου είναι σοβαρό. Το καλοκαίρι, μετά από πολλούς καυγάδες, ο γιος μου με την ανεπρόκοπη την ύφη μου βοφτίσανε ναι. την εγγονούλα μου. Ο Ιορδάνης ο γιος μου είναι στα 32 και η αχαήρευτη η Μαρία είναι 29. Ένα θρασίτατο πλάσμα που δεν με αγαπάει, Κατερίνα μου. Ναι. Νομίζω ότι με μισεί κιόλας. Ο πρώτος ο μεγάλος ο καυγάς έγινε για το όνομα της μικρής. Εγώ τους κάνω όλα τα χατήρια. Και τι ζήτησα, βρε Κατερίνα μου, να ακούσω το όνομά μου κι εγώ σαν μάνα. Ο Ιορδάνης είναι ο μεγάλος μου. Έχω και μια κόρη ανήπαντρη στα 26. Ο γιος μου είχε υποχρέωση να βγάλει το πρώτο εγγόνι με το όνομα της μάνας του. Ο άντρας μου είχε πει για να καταλάβετε, όταν ήταν έγκυος ακόμα αυτή η αχαήρευτη, η ποντικομαμή, ότι ακόμα και αγόρι να είναι που λέει ο λόγος, το όνομά σου πρέπει να πάρει επιστήμη. Πώς να την βγάλει επιστήμη? Γιατί εσύ τον έκανε στο γιο μας, κοντζά μου, παλικάρι. Να μην μακρηγορώ, ούτε που να τα ακούσει αυτή όταν γέννησε. Και πώς θα το λέω το παιδί μου, επιστήμη, είναι όνομα αυτό. Θα τη δημιουργήσει ψυχολογικά, μας έλεγε. Γιατί εγώ έπαθα τίποτα. Έπει, όπως φωνάζουν και τη γυναίκα του Κανάκη. Ναι, τέλος πάντων, για συνεχίστε. Ναι. Ναι, έτσι. Ωραίο όνομα. Έχει ένα κύρος και δεν της αρέσει ολόκληρο. Το κόβει και το κάνει Τίμη, που ακούγεται και πιο μοντέρνο. Σωστά. Πώς θα το κάνει? Τίμη. Τίμη, από τα επιστήμη, Τίμη. Ωραία. Ναι. Αυτή η παιδιά με τίποτα. Ήθελε να το βγάλει, λέει, κάτι βλακίες, το παιδί, να του βγάλει αμέλεια, κάτι τέτοια. Ωραίο το αμέλεια. Ούτε τη μάνα της ήθελε να βγάλει. Αλλά δεν έχει και ωραίο όνομα αυτή. Η Θάλια τη λένε τη συμπεθέρα. Θάλια λένε και τη μητέρα μου, σας παρακαλώ. Πήγατε στην περίπτωση. Θάλια. Υπέροχο είναι το Θάλια. Υπέροχο όνομα το Θάλια. Καταπληκτικό. Καλό είναι, αλλά το επιστήμη δεν είναι αριστοκρατικό. Έχει. Αν δείτε τη μάνα μου πόσο αριστοκρατική γυναίκα είναι και τη λένε και Θάλια, υπέροχο είναι. Θα σου πω, μην συγχυστούμε τώρα. Το επιστήμη πότε γιορτάζει το Αγίου Πάντου? Γιορτάζει κοντά στο γενέθλιο της μικρής μου, 5 Νοεμβρίου. Είναι της επιστήμης και του γαλακτίωνα. Μάρτυρες της δύναμης του χειρισμού και οι δύο. Τελικά το παιδί πώς χρόνια πολλά και όλες είχατε γιορτή. Για συνεχίστε. Η μικρή μας γεννήθηκε πριν ένα χρόνο, στις 29 Οκτωβρίου. Τέλος πάντων, ανέντε την ύφη μου, γίνεται το καλοκαίρι βάφτιση, εγώ σε κακό χάλι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το παιδί μας το βάφτισε μια φίλη της που σπούτασε στην Ελλάδα, αλλά είναι από το Σουδάν, η Αϊσά, έτσι τη λένε. Αυτήνης ο πατέρας είναι Κύπριος, αλλά έχει γεννηθεί από μάνα Σουδανέζα στο Σουδάν. Εγώ μέσα στην πίκρα και στο φαρμάκι μου που δεν άκουσα το όνομά μου, mm-hmm. δεν είχα καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Η κουμπάρα είναι αλόθρησκη, είναι μουσουλμάνα, άσχετα αν το παίζει χριστιανή. Είπανε λοιπόν ψέματα στον ιερέα. Δεν ζήτησε κι αυτός πιστοποιητικό. Αλήθεια, πάμε ψέματα, δεν γίνεται. Η κουμπάρα πρέπει να δείξει το πιστοποιητικό, δεν θα το ζήτησε. Ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, νομίζω. Όχι, τι πιστοποιητικό να δείξει. Τη βάφτιση. Και του ξεγέλασε το βάφτιση στο παιδί. Την είτε και σχεδόν άσπρη, δεν είναι μαύρη αυτή. Πήρε τον πατέρα τη πιο πολύ και είναι μελαχρινή. Ούτε μηδάδα δεν τη λε. Ναι. Μόλις εγώ το συνειδητοποίησα, μου άνοιξε βέβαια τα μάτια και η ξαδέλφη μου η Σοφούλα. Λέω τώρα θα σα χορέψω στο ταψί. Και έστειλα μία επιστολή στην ενορία που έγινε η βάφτιση της εγγονής μου λέγοντας στον παπά ότι η κουμπάρα είναι μουσουλμάνα. Τους φωνάζει λοιπόν αυτός τέλος Σεπτέμβρη και τους λέει ότι είναι άκυρη βάφτιση. Και αν θέλουν να γίνει αυτή η Αϊσά νονά του μωρού... Πρέπει να βαφτιστεί. Ναι, ακριβώς. Πρέπει πρώτα να βαφτιστεί αυτή. Για να βαφτίσει το μωρό. Να βαφτίσει το εγγονάκι μου. Mm. Εγώ από εκείνη την ημέρα φωνάζω τη μικρή μου επιστήμη, με το όνομά μου δηλαδή. Χωρίς να έχει βαφτιστεί το παιδί, Όχι. Το παιδί όταν βαφτίστηκε, τι όνομα του δώσαν το παιδί. Εγώ μπερδεύτηκα, τι όνομα του δώσαν το παιδιού. Αυτό που σας είπα, Αμέλεια. Αμέλεια, ωραία. Και εσύ φωνάζετε επιστήμη. Ναι, αφού η βάφτιση είναι άκυρη, δεν ισχύει το και το Αμέλεια.
Ναι, αλλά οι γονείς το φωνάζουν Αμέλεια, κυρία μου. Το θέμα τώρα, ξέρετε ποιο είναι, δικό μου, ότι η νύφη μου έχει λησάξει να μάθει ποιος έκανε την καταγγελία στον ιερέα. Λογικό. Αλλά εγώ τον έχω αρχίσει να μην αποκαλύψει. Ναι. Η νύφη σας όταν ακούει να φωνάζετε... Δεν έχει ολοκληρώσει, δεν έχει ολοκληρώσει. Για συνεχίστε, κυρία Επιστήμη. Το θέμα είναι ότι αυτή η Αϊσά δεν θέλει να βαφτιστεί. Και εγώ θέλω να βαφτίσουμε τη μικρή με το όνομά μου, σας το είπα από την αρχή. Να αναλάβω να το βαφτίσω εγώ το παιδί, με όλα τα έξοδα δικά μου, αρκεί να το πούμε Επιστήμη. Απ' την άλλη, τρέμω να μην το μάθει ο γιος μου ότι εγώ κατήγγειλα αυτή τη μουσουλμάνα για να μην γίνει νονά του. Δεν ξέρω τι να κάνω λοιπόν και θέλω τη βοήθειά σας. Μόνο να βιαστούμε, να μην βρούμε άλλη κουμπάρα μόνο. Μάλιστα. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εφόσον οι γονείς έχουν πάρει μία απόφαση, το παιδί να το πούν Αμέλεια. Άκυρη ξάκυρη βάφτιση, Αμέλεια θα το λένε το παιδί. Πάτε και φωνάζετε το παιδί, να το έχουν φωνάζουν οι γονείς του Αμέλεια σε Επιστήμη. Δηλαδή, το παιδί ακούει τους γονείς του φωνάζουν Αμέλεια, γιατί η Αμέλεια το φωνάζει Επιστήμη. Αλλά η βάφτιση δεν ισχύει. Τι σημασία έχει αυτό. Ακυρώθηκε. Ναι, αλλά και... οι γονείς θέλουν να το φωνάζουν το παιδί Αμέλεια. Θα μπερδέψετε το κοριτσάκι. Ποιο είναι το παράλογο της υπόθεσης που ζήτησα να πούνε το εγγονάκι μου με το όνομά μου. Μα έτσι δεν ήθελαν, κάνουμε, κυρία μου. Έτσι δεν είναι. Το έθιμο της υπατήτων μας αυτό δεν είναι. Ναι, δεν είναι θέμα εθίμου. Είναι θέμα ότι οι γονείς δεν θέλανε να βγάλουν το παιδί Επιστήμη. Γιατί να μην θέλουν όμως. Μα δεν θέλανε. Γιατί να μην θέλουν. Δεν τους άρεσε το όνομα. Γιατί το πρώτο το παιδί πρέπει επιβάλλεται. Δεν υπάρχουν πρέπει, κυρία μου, κυρία Επιστήμη μου. Δεν υπάρχουν πρέπει και ξεπρέπει τώρα. Περιμένετε, στο 2017 ζούμε. Δεν ζούσαμε πριν πόσα χρόνια που ναι, πάντα καλά, βγάζαμε τα ονόματα. Το πρώτο ήταν του άντρα και το δεύτερο ήταν της, πώς το λένε, της γυναίκας. Εσείς όμως αυτή τη στιγμή, ως καλή γιαγιά που σας ακούω ότι ενδιαφέρεστε και αγαπάτε το εγγόνι σας. Παιδιά, γιατί το λέτε αυτό, η μελέτη είπε ότι θα βγάλει τους πεθερούς της. Ναι, 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 εντάξει. Έτσι πάντα. Μα τηρούνται. Μα τηρούνται κάποια από αυτά τα σχόλια. Εγώ δεν έκανα τον πεθερό μου και την πεθερά μου. Κακό που σου μιλάω, πεθερό και σε πεθερά. Ο πεθερό μου δεν μπορεί να μου μιλήσει γιατί είναι πάνω. Πολύ. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι, κακό που δεν του έβγαλε. Γιατί να του βγάλω, αφού του έχουν βγάλει αλλιώ. Τέτοιο αδελφό σου στα μάτια του έβγαλε. Ναι, αλλά του έχουν βγάλει όμω, βλέπει. Και δεν του έβγαλε, ρε παιδιά. Αν δεν αρέσει ένα ζευγάρι, συνεννοούνται τα ζευγάρια, κυρία Επιστήμη μου. Δεν κάνουν ό,τι θέλει ο ένα και ο άλλο. Μιλάει η γυναίκα με τον άντρα. Να συνονοηθούν, να συνονοηθούν και να βγάλουν το όνομά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλετε εσείς την άποψή σας ντε και καλά να βγάλουν το δικό σας το όνομα. Είναι η επιθυμία μου, είναι η χαρά μου. Μπορεί να είναι η επιθυμία σας και η χαρά σας. Αυτή τη χαρά περιμένουμε από τα παιδιά μας. Ναι, αλλά μπορεί. Τι περιμένουμε. Ναι, αλλά... Κάναμε τις θυσίες μας, τα μεγαλώσαμε, δώσαμε τα πάντα τη ζωή μας. Αυτή τη χαρά γιατί κυρία να μην κυρία μου, εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό που λέτε. Όμως η επιθυμία του ζευγαριού είναι να μην βγάλει το όνομα Επιστήμη. Και αν θέλετε να σας πω, ούτε μέρα θα μ' άρεσε να φώνασα την κόρη μου Επιστήμη. Για να μιλήσουμε ντόμπρα, παρόλο που κάνουμε τηλεόραση. Το όνομα Επιστήμη. Δεν μου αρέσει εμένα. Καλά, εσένα δεν μου αρέσει. Επίσης, παιδιά, είναι πάρα πολύ ανήθικο ότι έστειλε αυτή την επιστολή στον παπά. Δηλαδή, δεν είχατε καμία δουλειά τώρα να μπλέκετε σε κάτι τέτοιο και να ακυρωθεί η βάφτιση. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε η βάφτιση από τη στιγμή που η νονά δεν ήταν χριστιανή. Ναι, αλλά τον μπερδέψατε, κυρία μου, αυτό το πράγμα. Εάν το είχαν βγάλει το παιδί. Δεν πιστεύω σε ένα Θεό, αφού δεν πιστεύω. Ακούστε, κυρία Επιστήμη μου, εσείς που πιστεύετε σε ένα Θεό παντοκράτορα, εάν το παιδί το βγάζανε Επιστήμη και το είχε βαφτίσει η μουσουλμάνα, θα κάνατε καταγγελία. Όχι. Πάυση. Δεν θα κάνατε. Κάτσε να απαντήσει καλά. Το θέμα είναι ότι η βάφτιση είναι άκυρη. Το Αμέλεια, Αμέλεια και το ξέρω τι όνομα είναι αυτό. Αμέλεια λέμε όταν κάτι δεν παραβλέπουμε και δεν κάνουμε. Απαντήστε λέτε, κυρία μου. Αλλιώς γράφετε το Αμέλεια αυτό και το άλλο το Αμέλεια εκείνο. Βλέπετε, γράφετε με γιώτα. Δεν είναι με γιώτα το Αμέλεια. Αν είναι δυνατόν. Ότι είναι τόσο αριστοκρατικό. Λε, βάλσε το Αμέλεια, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Το ξέρω, το βάλσε το Αμέλεια. Ναι, το βάλσε, δεν ξέρουμε τι Αμέλεια. Αυτό θα βάλει λίγο μετά από κάτω υπόκριση. Μακί, για βε το, λε, βάλσε το Αμέλεια. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι να κάνουμε αλλαγές στη μουσική. Κυρία Επιστήμη μου, κυρία Επιστήμη μου, πολύ έχω συγκιστεί με τη δικιά σας ιστορία τώρα. Τι να πω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχετε φάει ένα κόλλημα. Να βγάλουν από, δηλαδή, καταρχάς πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί. Και ξέρουμε αν το παιδί θα είναι αγόρι ή κορίτσι, θέλετε να το πούνε Επιστήμη. Αν ήταν αγόρι, πώς θα το λέγανε το παιδί, Επιστήμο. Τίμο. Όμα είδε ένα όνομα. Επιστήμο. Επιστήμο. Πρέπει να το πούνε το όνομά μου. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Με το ζόρι δεν γίνονται αυτές οι δουλειές, κυρία Επιστήμη μου. Εάν δεν αισθάνονται ο γιος σας και η νύφη σας να βγάλουν το παιδί με το όνομά σας, κρίμα δεν είναι όλος αυτός ο εκβιασμός. Καταρχήν είναι πολύ άσχημο. Η γουρσουζιά για το παιδάκι είναι. Όχι, όχι μόνο αυτό, Τζορτζέλα. Είναι πάρα πολύ άσχημο το παιδί να ακούει σε δύο ονόματα.
Το παιδί θα γίνει μια διχασμένη προσωπικότητα. Δεν θα ξέρει σε ποιο όνομα να γυρνάει το κεφάλι και τι να ακούει. Καλά, οι περισσότεροι γονείς ούτως ή άλλως, αν δίνανε και, και το όνομα τη κυρία επιστήμη ω δεύτερο, πάντα το παιδάκι με ένα όνομα το φωνάζουν. Δηλαδή αυτό που βγάζουν τα παιδάκια. Δεν είναι άλλο όνομα το παιδί, Αμέλεια. Είναι ακούει. Παρηγοριά στον άρρωστο αυτό. Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε την κυρία Ελένη, 60 ετών, από Παλίνη. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Καλά λέμε. Αυτό. Ακούω περίεργα πράγματα και έτσι δηλαδή μονάβω τα λαμπάκια να το πω έτσι. Για πείτε. Γιατί η κυρία Επιστήμη, γιατί επεμβαίνει στο αντρόγινο, πώς θα βγάλουν το παιδί τους? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί εμένα τα παιδιά μου αποφασίσαν μόνοι τους. Και οι νύφες μου και οι κόρες μου. Άσχετα ονόματα, καμία σχέση με τα ονόματα τα δικά μας. Mm-hmm. Όταν μου το ανακοίνωσαν δεν είχα καμιά αντίρρηση. Εμένα, εγώ τους είπα ότι εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά το παιδί και τα ονόματα είναι δικά σας. Αυτή η λογική η δική μου είναι. Τώρα η κυρία Επιστήμη, αν θέλει να το βγάλει επιστήμονα το παιδί της, το εγγόνι της, τι να σας πω. Δικό τη θέμα. Αλλά είναι παράλογο να επεμβαίνει οποιοδήποτε. Σας ακούει η κυρία Επιστήμη. Ορίστε, δεν επεμβαίνω. Απλά ζητάω κι εγώ μια επιθυμία να μου κάνει το παιδί μου που οφείλει να την κάνει. Κυρία μου, γιατί έτσι γίνεται, έτσι κάναμε. Αυτή είναι το ζημί θα μας φάνε και το πάμε από το κακό στο χειρότερο που όλα τα καταπατάμε. Ακούστε να σας πω κάτι. Η επιθυμία είναι των παιδιών σας και όχι δική σας. Εσείς επιθυμία είχατε τα δικά σας παιδιά. Α, τώρα αποφασίζουν αυτοί για τα δικά τους παιδιά. Καταλάβατε. Γιατί επεμβαίνετε, θα φέρετε διχόνια στο ζευγάρι. Πώς θα βγάλουν το παιδί τους. Εμένα οι δικοί μου, οι νύφες μου, βγάλαν δικά τους ονόματα. Ούτε του συζύγου μου, ούτε εμένα, ούτε κανενός. Και σας άρεσε αυτό? Μα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι καλά τα εγγόνια μου. Θέλω να ακούσω το όνομά μου. Δεν με ενδιαφέρει το όνομά μου. Το να έχει το όνομά μου. Όπως κάναμε και κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι. Αυτά τα κάνανε παλιά. Οι καινούργοι αποφασίζουν μόνοι τους. Θα φέρετε διχόνια στο ζευγάρι. Σας το λέω ειλικρινά. Θα φέρετε διχόνια στο ζευγάρι. Καταλάβατε. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο που κάνετε. Αφήστε τους να αποφασίσουν μόνοι τους. Αν αποφασίσουν μόνοι τους και δεν επεμβαίνετε, προφανώς βγάλουν και το δικό σας όνομα. Αλλά έχετε επέμβει πάρα πολύ. Καταλάβατε. Μα πάρα πολύ. Και είναι μεγάλο λάθος. Έτσι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Τι δουλειά έχετε να ανακατέψετε εκκλησίες, παπάδες και όλα αυτά? Mm-hmm. Είναι σωστό αυτό που κάνετε? Αν το μάθει ο γιος σας, κυρία Επιστήμη, αν το μάθει ο γιος σας, αυτό, αν το μάθει ο γιος σας. Τι το εγγονάκι μου, μία γυναίκα που δεν πιστεύει. Ακούστε να σας πω κάτι, μην επεμβαίνετε στο ζευγάρι, αφήστε τους να αποφασίσουν μόνοι τους, όπως αποφασίζει όλος ο κόσμος. Συνήθως όταν αποφασίζουν οι απ' έξω, δημιουργούνται προβλήματα. Μάλιστα. Κυρία Ελένη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Να σας πω να πάμε εμείς στο γιο της κυρίας Επιστήμης, να το πούμε. Τι να το πούμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θα γίνει επανάληψη του μυστηρίου, κυρία Επιστήμη? Κανονικά. Αφού ακυρώνεται. Ωραία. Και θα ξαναβγεί το παιδί πάλι Αμέλεια. Αμέλεια. Δεν κερδίσατε τίποτα. Λοιπόν, κυρία Επιστήμη. Αφήστε ήσυχο το ζευγάρι. Επιμέλεια να το βγάλουν. Και πάτε μια κούκλα να τη φωνάζετε επιστήμη. Επιστήμη και αμέλεια. Επιμέλεια. Δεν μπορεί να το φωνάζω επιστήμη. Δεν μπορεί να τα φωνάζετε, αλλά αν είναι δυνατό, σας παρακαλώ, κυρία μου. Και πάρτε μια κούκλα. Κάντε νήματα. Ω Παναγία. Λοιπόν, καλημέρα. Τα φίλε, παρακαλώ.